την προκλητικότητα η παρουσία τόσο μεγάλων δυνάμεων και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν το ζήτημα, η κατεύθυνση και η αντολή. Τελικά, άσχετα αν η εργοδοσία ήταν αυτή που παραβίασε όλους τους όρους, να της κάνει το χατήρι, ουσιαστικά, όπως ακούστηκε, να εφαρμόσει απαραίτητα τον νόμο Χατζηδάκη, να τσακίσει οποιαδήποτε στάση αγωνιστική, αμυντική, αγωνιστική, αποφασιστική για να διατηρηθούν τα δικαιώματα και οι κατοχές των εργαζομένων, γιατί αυτό είναι το σχέδιο, το έχουμε ζήσει σε πολλούς χώρους, άσχετα από τα μηχανήματα της κυβέρνησης. Η κατεύθυνση είναι να μην υπάρξει χώρος ο οποίος να είναι οργανωμένος με συλλογικές διαδικασίες, με σωματεία, με αποφάσεις, με αγώνες, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για να μεγεθύνουν τα κέρδη της εργοδοσίας. Έχει φανεί όλο το προηγούμενο διάστημα ότι η εργοδοσία δεν έχει κανέναν άλλον τρόπο να μπορέσει ουσιαστικά να διευθετήσει τα ζητήματα προς το συμφέρον της για τα κέρδη. Ουσιαστικά, ως πολιτική έκφραση, τα παράσιτα που ουσιαστικά δεν παράγουν τίποτα. Χρειάζονται εργαζόμενους, έχουν βρει μέσα από την πίεση και την τρομοκρατία κάποιους που τους αξιοποιούν για να σπάσει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ προκλητική αυτή η παρέμβαση σημερινή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο εκτός από το γεγονός ότι η εργατική τάξη θα δώσει την απάντηση που αξίζει απέναντι σε αυτήν την άγρια καταστολή.